Είναι διαχρονική αξία όταν είσαι πιτσιρικάς να θες να γίνεις ή τραγουδιστής ή ηθοποιός και όχι ελληνικές ταινίες. Κανένας δεν ήθελε πιτσιρικάς να γίνει ή γιατρός ή δικηγόρος, εκτός και αν του έκαναν πλήση εγκεφάλου οι γονείς του. Να μην ξεφεύγουμε όμως από το θέμα μας. Πολλοί λοιπόν πιτσιρικάδες θέλουν να κάνουν ένα επάγγελμα και όταν τελικά καταφέρνουν και το κάνουν αυτό το όνειρό τους πραγματικότητα, να κάνουν δηλαδή αυτό το επάγγελμα, βλέπουν ότι αυτό που ονειρευόντουσαν σε σχέση με την πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ. Οπότε πολύ γρήγορα μαζεύουν τα μπουγαλάκια τους και φεύγουν. Στο σημερινό λοιπόν επεισόδιο θα δούμε 10 περιπτώσεις ρόλων που ανάγκασαν τους ηθοποιούς που τους υποδίθηκαν να αλλάξουν επάγγελμα. Εσείς αράξτε αναπαυτικά και φύγαμε! Πριν ξεκινήσουμε, να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και φυσικά, εφόσον σου αρέσει το υλικό, να έχεις πατήσει και το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα απολύτως βίντεο. Και φυσικά, να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα υπέροχα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού. Ξεκινάμε. Νούμερο 10, Σίλι Ντουβάλ, The Shining. Και ποιος δεν γνωρίζει τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ, παιδιά, έναν μυθικό σκηνοθέτη με ταινίες που άλλαξαν για πάντα τον κινηματογράφο. Όμως για να το καταφέρει αυτό, είχε μια τακτική που σε κάποιους ηθοποιούς έβγαζε τον καλύτερο του σε αυτό και σε κάποιους άλλους τον χειρότερο. Η Ντουβάλ λοιπόν στην κλασική ταινία The Shining υποδίθηκε το ρόλο της Wendy με τεράστια επιτυχία κιόλας, όμως πίσω από αυτή την επιτυχία υπάρχει μια επίπονη ιστορία για την ηθοποιό. Αυτή λοιπόν η αυστηρή τακτική του Stanley Kubrick έκανε τον Jack Nicholson να μας χαρίσει στην ταινία The Shining μία από τις καλύτερες ερμηνείες όλων των εποχών και από την Shelley Duvall να παρατήσει μια για πάντα την υποκριτική. Μεταξύ των λήψεων λοιπόν, ο Kubrick τρομοκρατούσε την ηθοποιό λέγοντάς την ότι είναι ατάλλαντη και πως η ηθοποιία της είναι τραγική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι πέρασε η Duvall είναι ότι για τη σκηνή, για την χαρακτηριστική θρηλυκή σκηνή της ταινίας «Στα σκαλιά», ο Kubrick τράβηξε 127 φορές την ίδια λήψη, αφήνοντας την ηθοποιό να αφυδατωθεί και να βγάλει φουσκάλες στα χέρια της. Επίσης, η Ντουβάλ σε μια μεταγενέστερη συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι από το άγχος στα γυρίσματα του The Shining είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος των μαλλιών της. Η Ντουβάλ μετά το The Shining συμμετείχε σε κάποιες ταινίες μέχρι το 2002, όμως όπως δήλωσε πιο μετά, η εμπειρία της από τα γυρίσματα του The Shining ήταν τόσο ανυπόφορη που δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει ποτέ, γι' αυτό και αποσύρθηκε. Νούμερο 9. Heather Donahue, The Blair Witch Project. Η Heather Donahue, για όποιον δεν το θυμάται, είχε το πρωταγωνιστικό ρόλο στο επαναστατικό για την εποχή του The Blair Witch Project. Ένα project του οποίου η marketing καμπάνια ήταν αρκετά απαιτητική και βάναυση. Γιατί το στούντιο παραγωγής της ταινίας έβαλε τους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε αυτή να υπογράψουν συμβόλαιο ότι ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία της δεν θα εμφανιστούν πουθενά. Για να καταλάβετε για τι κατάσταση μιλάμε, για ένα χρόνο η σελίδα της Ντόναχιου στο IMDb την δήλωνε ως αγνοούμενη ή πιθανώς νεκρή. Αυτό το marketing trick λοιπόν δημιούργησε μια τεράστια μυθοπλασία γύρω από αυτή την ταινία, όπου και τη βοήθησε για να πετύχει και για να κάνει αυτό το μεγάλο μπαμ που έκανε. Όμως παιδιά, για τους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε αυτή, η ζημιά που έγινε ήταν ανεπανόρθωτη. Η Ντόναχη μόλις έληξε αυτή η ρήτρα του συμβολέου και πέρασε αυτός ο ένας χρόνος, προσπάθησε να πάρει πίσω την καριέρα της με συμμετοχές σε κάποιες ταινίες μικρού μήκους, αλλά και μεταγενέστερα με τη συμμετοχή της στην ταινία The Morgue. Όμως η ρετσινιά από το The Blair Witch Project δεν μπόρεσε ποτέ να φύγει από πάνω της, γι' αυτό και το 2012 σταμάτησε μια για πάντα την ηθοποιία. Μάλιστα, η Ντόναχη ακριβώς μετά το σινεμά ξεκίνησε μια εντελώς νέα καριέρα ως αγρότησα στην Καλιφόρνια, όπου και καλλιεργεί φαρμακευτική μαριχουάνα. Νούμερο 8, Μάρα Βίλσον στο Ματίλντα. Η Μάρα Βίλσον είχε καταφέρει να συνδυάσει το όνομά της από πολύ μικρή ηλικία με τις οικογενειακές ταινίες. Γι' αυτό και όλοι στα 90s πίστευαν πως τα επόμενα χρόνια
η Μάρα θα γίνει ένα τεράστιο αστέρι του Hollywood. Κατά τα γυρίσματα της πιο διάσημης ταινίας της, του Ματίλντα, η 8χρονη μόλις Μάρα Wilson είχε καταφέρει να γίνει πρωταγωνίστρια μιας Hollywood ταινίας. Όπου αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτόματα φέρνει και μεγάλη πίεση αλλά και πολύ μεγαλύτερες ευθύνες. Και σαν να μην έφταναν όλες αυτές οι αλλαγές στη ζωή της μικρής Μάρα, ήρθε να προστεθεί και ο θάνατος της μητέρας της, η οποία έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, σημάδεψαν ανεπανόρθωτα τη Μάρα Wilson, η οποία συνέδεσε την ηθοποιία με κάτι πολύ αρνητικό. Και σε συνδυασμό με το ότι δεν της άρεσε καθόλου η ζωή ενός Hollywood αστεριού, καταλαβαίνετε και όλα τα παρελκόμενα που συνοδεύουν αυτόν τον τίτλο, η μικρή Μάρα αποφάσισε να αφήσει πίσω την καριέρα της. Στη συνέχεια συμμετείχε σε κάποια μικρού βεληνικούς project, όμως το 2000 αποφάσισε να σταματήσει. Σε μια πολύ μεταγενέστερη συνέντευξή της, η Μάρα Wilson δήλωσε ότι ουδέποτε της άρεσε να φτιάχνει ταινίες. Και παιδιά, ποιος μπορεί να την κατηγορήσει για αυτή τη δήλωσή της όταν συνέδεσε την ηθοποιία με ένα τόσο κακό γεγονός. Η Μάρα πάντως σήμερα είναι μια πολύ επιτυχημένη συγγραφέας, με ένα από τα best seller βιβλία της να είναι αυτό που μιλάει για τα βιώματά της ως παιδικό Hollywood star. Νούμερο 7. Jake Lloyd στο The Phantom Menace. Λοιπόν, η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που τη λέω στους σκληροπυρηνικούς Star Wars fans. Το 1999 λοιπόν κυκλοφορεί το The Phantom Menace και χαντακώνεται από τους Star Wars fans και μαζί με αυτό και ο 10χρονος Jake Lloyd, ο οποίος υποδιόταν στην ταινία τον Anakin Skywalker. Λοιπόν, πριν σας πω την ιστορία, να ξεκαθαρίσω ότι εγώ πιστεύω πως το The Phantom Menace είναι μια χαρά ταινία και ότι ο Jake Lloyd έκανε εξαιρετική δουλειά. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα 10χρονο παιδάκι. Άσχετα εάν του έδωσαν ένα ρόλο μικρομέγαλου, το οποίο νομίζω ξέφυγε λίγο από κάποια όρια, ο μικρός Lloyd έκανε εκπληκτική δουλειά στο ρόλο. Και τώρα που το είπα και ηρέμησα, συνεχίζουμε. Το να παίζει σε μια ταινία Star Wars είναι για όλους, για κάθε ηθοποιό, ένα τρελό όνειρο. Ένα όνειρο που για τον μικρό Jake Lloyd μετατράπηκε σε εφιάλτη. Γιατί ξύπνησε ένα πρωί ο μικρός Jake και κατάλαβε ότι εξαφανίστηκε από προσώπου γης η παιδική του καθημερινότητα. Και τη θέση της την είχε πάρει μια καθημερινότητα γεμάτη συνεντεύξεις, γεμάτη ταξίδια, γεμάτη φωτογραφίσεις και το κυριότερο και χειρότερο όλων, γεμάτη με αδιάκοπο σχολικό bullying. Μην κάνατε bullying, φρεκολόπεδα, απλά ήθελα να το πω. Όλα αυτά λοιπόν ανάγκασαν τον μικρό Lloyd να παρατήσει την ηθοποιία μια για πάντα. Όμως, παιδιά, το τραύμα που του άφησε η συγκεκριμένη παιδική εμπειρία είναι λίγο πιο βαθύ από όσο νομίζατε. Γιατί το 2020 ο 31χρονος πλέον Jake Lloyd διαγνώστηκε με παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε εάν αυτή η εμπειρία του από το Star Wars οφείλεται 100% για τη συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα, όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι έκτισε τα θεμέλια. Νούμερο 6, Omar Sharif στο The 13th Warrior. Ο εκπληκτικός αιγυπτιακής καταγωγής ηθοποιός Omar Sharif, μετά από ερμηνείες του στις ταινίες Dr. Zhivago αλλά και ο Lawrence της Αραβίας, έμοιαζε μια ιδανική επιλογή για το cast της ταινίας The 13th Warrior. Δυστυχώς όμως το σενάριο της ταινίας δεν φαινόταν τόσο όμορφο επί της οθόνης όσο φαινόταν στο χαρτί. Γιατί μετά από τη δοκιμαστική προβολή στο δοκιμαστικό κοινό που έγινε και τη γιούχα που έφαγαν, ανάγκασαν το στούντιο να ρίξει κι άλλα λεφτά στην ταινία για να σώσει κάπως την κατάσταση. Όμως αυτά που μπορούσαν να γίνουν δεν ήταν και πολλά. Το αποτέλεσμα, το The 13th Warrior έγινε μία από τις μεγαλύτερες box office βόμβες όλων των εποχών. Με άλλα λόγια, μπήκαν μέσα με τα μπούνια. Για τον Omar Sharif από την άλλη, αυτό το project ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, αφού είπε ότι πλέον θεωρεί ντροπιαστικό να συμμετέχει σε τέτοιου είδους χαμηλής ποιότητας project, τα οποία ναι μεν πληρώνουν καλά, αλλά κάνουν πολύ κακό στην υστεροφημία του. Στη συνέχεια λοιπόν ο εμβληματικός ηθοποιός άρχισε να απορρίπτει το ένα project μετά το άλλο, αφού όπως δήλωσε είχε χάσει τον αυτοσεβασμό του. Να φανταστείτε, είχε φτάσει σε σημείο να τον κοροϊδεύουν ακόμα και τα εγγόνια του. Η αλήθεια είναι ότι για λίγο εμφανίστηκε σε κάποια project μετά το The 13th Warrior, όμως παιδιά η ρετσινιά του έμεινε γιατί ελάχιστα από αυτά ήταν αξιοπρεπή. Δυστυχώς το 2015 ο Omar Sharif έφυγε από τη ζωή, όμως παιδιά κατά τη δική μου άποψη η παρακαταθήκη που άφησε στο παγκόσμιο σινεμά είναι τεράστια και δεν χαλάει με τα τελευταία του χαμηλής ποιότητας project. Νούμερο 5, Jack Gleason στο Game of Thrones. Για όσους έχουν παρακολουθήσει τη σειρά Game of Thrones, το άκουσμα και μόνο του ονόματος Joffrey Baratheon τους φέρνει αναγού...
κακές αναμνήσεις, ήθελα να πω. Αλλά εάν το καλοσκεφτείς και το δεις από μια άλλη οπτική γωνία, αυτό είναι και το καλό της όλης υπόθεσης. Ο φοβερά καλογραμμένος χαρακτήρας του Τζόφρεϊ σε συνδυασμό με την εκπληκτική ηθοποιία του Τζακ Γκλίσον έφεραν στη ζωή έναν από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς κακούς όλων των εποχών. Αφότου λοιπόν ο Τζακ αποχώρησε από τη σειρά, σε μια συνέντευξη που έδωσε δήλωσε ότι πριν από το Game of Thrones η ηθοποιία για εκείνον ήταν μια διασκέδαση και ένας τρόπος διαφυγής. Όμως μετά από το Game of Thrones η γνώμη του για την ηθοποιία άλλαξε εντελώς. «Σταμάτησα να απολαμβάνω την ηθοποιία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζακ Γκλίσον, «και μόλις ξεμπέρδεψε από το Game of Thrones αποφάσισε να παρατήσει μια για πάντα την υποκριτική και να ασχοληθεί με τις σπουδές του και μάλιστα κατάφερε να πάρει και πτυχίο φιλοσοφίας και θεολογίας». Λίγα χρόνια μετά ο Ιρλανδός ηθοποιός δήλωσε ότι αν ποτέ γυρνούσε ο χαρακτήρας του Τζόφρεϊ στη σειρά Game of Thrones, τότε θα επέστρεφε και εκείνος. Και μάλιστα το 2020 συμμετείχε σε 2 επεισόδια της σειράς Out of Your Mind. Τζακ, γυρνά πίσω ρε φίλε, είναι κρίμα να πάει χαμένο τόσο μεγάλο ταλέντο. Άντε! Νούμερο 4, Sean Connery στο The League of Extraordinary Gentlemen. Καλά, πιο μεγάλο τίτλο δεν είχαν να βάλουν. Πονεμένη ιστορία το νούμερο 4, κυρίες και κύριοι, και αυτό γιατί ο Sean Connery είναι ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς της γενιάς του και όχι μόνο, όπου ξαφνικά εκεί που τον έβλεπες, εξαφανίστηκε. Συγκεκριμένα η καριέρα του θρυλικού ηθοποιού έληξε το 2003 μετά από καθαρά δική του απόφαση και το τελευταίο project που του έδωσε και την αφορμή να το αποφασίσει αυτό ήταν η ταινία The League of Extraordinary Gentlemen. Το hype για τη συγκεκριμένη ταινία ήταν τεράστιο γιατί στηριζόταν και στα comics του Alan Moore. Όμως παιδιά, αυτό που τελικά εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη ήταν μια τεράστια πατάτα. Αυτή όμως η κατάληξη για αυτούς που ήταν στα γυρίσματα της ταινίας φαινόταν εντελώς φυσιολογική, αφού ο Sean Connery ερχόταν συνεχώς σε ρήξη με τον σκηνοθέτη της ταινίας Stephen Norrington, που για όποιον δεν το θυμάται έχει σκηνοθετήσει και την πρώτη ταινία Blade, όπου πολύ συχνά εξαπολούσαν βαριές κουβέντες ο ένας τον άλλον και φήμες λένε ότι είχαν πιαστεί και στα χέρια. Δυστυχώς αυτή η ταινία έμελε να είναι και η τελευταία του Sean Connery, ο οποίος σε μια συνέντευξή του το 2012 δήλωσε ότι έχει βαρεθεί να συνεργάζεται με ηλίθιους και ότι εδώ και χρόνια το χάσμα μεταξύ των ανθρώπων που ξέρουν να φτιάχνουν ταινίες και αυτών που δεν γνωρίζουν είναι τεράστιο. Σε νιώθω, Σον. Νούμερο 3. Κάρι Χεν, Aliens. Το 1986 η 9χρονη τότε Κάρι Χεν ζούσε με την οικογένειά της στην Αγγλία όταν έφτασε στην πόλη της το casting για την ταινία του James Cameron, Aliens. Παρόλο που η μικρή Χεν δεν είχε ασχοληθεί ποτέ ξανά με την ηθοποιία στη ζωή της μέχρι εκείνη τη στιγμή, τράβηξε το ενδιαφέρον του σκηνοθέτη James Cameron, αλλά και της Weaver, η οποία υποδιόταν την Ripley στην ταινία. Όλα καλά, όλα ωραία λοιπόν, η μικρή Χεν έκανε απίστευτα καλά τη δουλειά της και η χημεία με την Weaver ήταν απίστευτη, το μόνο πρόβλημα ήταν ότι κατά τα γυρίσματα της ταινίας, η μικρή Χεν δεν άντεχε, δεν ήθελε να είναι μακριά από την οικογένειά της, γεγονός που την έκανε να παρατήσει μια για πάντα την ηθοποιία και να αφοσιωθεί στις σπουδές της. Σήμερα η Χεν είναι δασκάλα και εκτός των υπόλοιπων καθηκόντων της, έχει και το έξτρα καθήκον να υπογράφει αντίτυπα της ταινίας Aliens στους μαθητές της, ενώ συντηρεί ακόμα πολύ καλές σχέσεις με την Weaver. Νούμερο 2. Daniel Day-Lewis στο Phantom Thread. Τι να πει κανείς για τον Daniel Day-Lewis, παιδιά. Ο άνθρωπος έχει παίξει τα πάντα. Έχει κατακτήσει 3 Oscars και κόντευε να χάσει τον εαυτό του κάθε φορά που υποδιόταν ένα ρόλο γιατί προσπαθούσε να μπει πολύ βαθιά στο χαρακτήρα. Για τις ανάγκες των ρόλων των οποίων έπαιζε, εκτός από την απίστευτη μελέτη που έριχνε, είχε μάθει να ρίχνει με μαχαίρια και επίσης είχε κλειστεί μέσα σε ένα κελί για 2 ολόκληρες μέρες χωρίς φαΐ και νερό. Ο ρόλος όμως που κατάφερε να λυγίσει τον εμβληματικό ηθοποιό ήταν αυτός του Reynolds Woodcock για την ταινία Phantom Thread. Ο Woodcock ήταν ένας σχεδιαστής μόδας στα 50s και για να καταφέρει να ενσαρκώσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό το ρόλο ο Daniel Day-Lewis, έμαθε να ράβει, έραψε ένα φόρεμα από το 0 στη γυναίκα του και έμαθε να ράβει δίπλα από τον επικεφαλή σχεδιαστή του μπαλέτου της Νέας Υόρκης. Όμως παρόλη την αποθέωση που γνώρισε ο Daniel Day-Lewis για το συγκεκριμένο ρόλο, αυτός ο ρόλος του άφησε και ένα μεγάλο κουσούρι.
την κατάθλιψη. Όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο γεγονός, ο Daniel Day-Lewis δήλωσε ότι μετά από το συγκεκριμένο ρόλο νιώθει συνεχώς μια θλίψη την οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει με τίποτα. Ωστόσο, επίσης παραδέχτηκε ότι δεν ένιωθε το ίδιο πάθος για την ηθοποιία που ένιωθε παλαιότερα. Ο Άγγλος ηθοποιός, λοιπόν, ακριβώς μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του The Phantom Thread, ανακοίνωσε την απόσυρσή του. Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε ο Daniel Day-Lewis να ξαναβρει το πάθος του για την ηθοποιία και να τον δούμε ξανά να μας χαρίζει εκπληκτικές ερμηνείες. Νούμερο 1. Hayden Christensen στο Revenge of the Sith. Ο ρόλος του Anakin Skywalker τελικά πρέπει να είναι καταραμένος, αλλιώς δεν εξηγείται. Ο Christensen, λοιπόν, πήρε τη σκυτάλη από τον μικρό Lloyd για να υποδηθεί τον Anakin Skywalker σε μεγαλύτερη ηλικία στα επεισόδια 2 και 3. Όπως και στις περισσότερες από τις περιπτώσεις που είδαμε στο σημερινό βίντεο, έτσι και σε αυτή, η δημοσιότητα και η λάμψη έπεσαν λίγο στον άσημο μέχρι τότε Christensen βαριά. Δεν ήθελε, όπως ο ίδιος δήλωσε, να νιώθει ότι βρήκε μια καριέρα και ζωή έτοιμη στρωμένη από έναν μόνο ρόλο. Βέβαια, μετά από το Revenge of the Sith, όλο και σε κάποιο ρολάκι εμφανιζότανε, όμως από επιλογή του ήταν πολύ μικρής εμβέλειας, έτσι ώστε να μην τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλλον αναθεώρησε για την τότε επιλογή του, γιατί μάθαμε πως θα είναι ξανά στο ρόλο του Anakin Skywalker, aka spoiler alert, Darth Vader, στην καινούρια Star Wars σειρά Obi-Wan Kenobi. Με το καλό να μας έρθει, σου ευχόμαστε, λοιπόν, Hayden, και ευχόμαστε επίσης να συνεχίσεις. Αυτοί, λοιπόν, ήταν οι 10 ρόλοι που ανάγκασαν τους ηθοποιούς που τους υποδίθηκαν να αλλάξουν επάγγελμα. Εάν εσείς από την άλλη γνωρίζετε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, θα ήθελα πάρα πολύ να τις γράψετε κάτω στα σχόλια. Και επίσης θα ήθελα να μου γράψετε ποια από αυτές που αναφέραμε τις περιπτώσεις σήμερα σας φάνηκε η πιο περίεργη και ποιος ηθοποιός από αυτούς θα θέλατε να συνεχίζει να χαρίζει άπλετα το ταλέντο του. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, mini reviews, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.